Γεια σας και πάλι, live από τις Σέρες και έχουμε τη συνέχεια του ανίκανου Μπερμπυρικλή και της Ανακόντα Ειρήνη. Η Ειρήνη ήταν περιποιημένη κοπέλα. Έτσι έπαιρνε κάθε μέρα την τσάντα της και μετά τις ημερίσιες ελεύθερες πτώσεις που έφτιαχνε στο σπίτι του Μπερμπυρικλή, του Περικλή, όταν έφευγε για να μην πάει στο σπίτι της, ήταν περιποιημένη, μην πάει ανακατωμένη δηλαδή στο σπίτι της, ήταν περιποιημένη. Τα μαλλιά της απείραχτα, γιατί έπαιρνε μαζί της όλα τα απαραίτητα και για να μην την καταλάβει κανείς, έφυγαν τα μαλάκια της και κάποια μέρα άλλα κάποιος την είδε και κελάιδισε το πουλάκι και πιάστηκε η ανακόντα. Ο Βασίλης ήταν έτοιμος όταν το έμαθε να τη σφάξει. Πήρε το μαχαίρι, αλλά κάποιοι φίλοι του και κάποιες φίλες του τον απότρεψαν. Τέλος πάντων, ο Βασίλης πληγωμένος, παιδιά, έφυγε μακριά από αυτή την γειτονιά από ντροπή. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτός ο Λευκοζουνάς, ο Περικλής, ο ανίκανος και φίλος της οικογενειακός, του έφαγε τη γυναίκα. Ξαφνιάστηκε ο άνθρωπος, έπαθε μεγάλο τραλαλά. Ο Βασίλης ο καημένος, για ένα χρόνο έφυγε, παιδιά, για να κάνει θεραπεία ψυχολογική. Μετά από ένα χρόνο άλλο ο Βασίλης εμφανίστηκε ξανά στο μέρος. Τότε άρχισε να εμφανίζεται ξανά ο Λευκοζωνάς μαζί μέσα στο αμάξι με την ανακόντα του Βασίλη. Περνούσαν μπροστά, ζουμ τα αμάξι, ζουμ. Ο άνθρωπος καθόντας σε μια στροφή σε ένα γωνιακό μαγαζί, ο Βασιλάκης, και αυτοί τον ενοχλούσαν όλη την ώρα. 4 φορές την ημέρα. Και τον κορόιδευαν. Με λίγα λόγια, ξύνονταν στην κλίτσα του τσομπάνι. Μέχρι που κάποια μέρα τρελάθηκε ο Μπίλι και έπεσε το ξύλο, παιδιά, της μαϊμούς. Τι κλωτσιές, τι μπουνιές, τι κουτούκια, τι μπουκέτα. Ο Λευκοζωνάς έφαγε το ξύλο της μαϊμούς, παιδιά, το ξύλο της μαϊμούς. Νόμιζε ότι βρισκόταν στη δική του γειτονιά. Ο Βασίλης τα πήρε. Τρελάθηκε και μάντεψε τι έκανε η ανακόντα. Φώναζε, βοήθεια, αστυνομία. Αλλά θα σας πω, υπάρχει και μια παροιμία που λέει και κερατάς και δαρμένος δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Από το ξύλο που φάγε, παιδιά, ο Μπερμπυρικλής Περικλής, 3 μήνες με σπασμένα πλευρά, μύτη και τον πισινό του είχε περιποιηθεί ο κύριος Βασίλης από τις κλωτσιές και τα μπέναλτι που είχε φάει ο Μπερμπυρικλής, δεν τολμούσε, παιδιά, να ξαναπεράσει μόνος του από τη γειτονιά του Λεβέντη του Βασίλη. Μαντέψτε με ποιον πέρασε συνοδεία τη τελευταία φορά, αφού πέρασαν 3-4 μήνες. Ο Μπερμπυρικλής πέρασε με τον γαμπρό του συνοδεία για να μην φάει ξανά ξύλο του φίλου μας του Βασίλη τη γειτονιά. Η παροιμία λέει, παιδιά, ότι και κερατάς, όπως είπαμε, και δαρμένος δεν γίνεται, και θα σας δώσω μια συμβολή: μην ποτέ ζηλέψετε ή σας μπει στο μάτι του γείτονα η γυναίκα, του φίλου η γυναίκα, του φίλου μου η γκόμενα, η κοπελιά. Παιδιά, να αποφεύγετε τέτοια πράγματα. Ούτε με παντρεμένες να πηγαίνετε, θα έχετε κακά ξεμπερδέματα. Ούτε να χωρίσετε καμία, που λέμε αντροχωρίστρα, ή αυτά, τα ξέρετε αυτά. Μην χωρίζετε κανέναν και μην χώνεστε εκεί που δεν σας παίρνουν. Όταν θα δείτε μια κοπελίτσα, θα κοιτάξετε να μην έχει σχέση. Και αυτό ισχύει και για κάποια γυναίκα. Άσε τώρα αν χώρισε, την παράτησε ο άντρας της. Αυτό είναι άλλο παιχνίδι. Να υπάρχουν όλα νομικά, να είναι χωρισμένοι, να μην υπάρχει ζήλια, να μην... Τότε εντάξει, γνωρίζεις, κάνεις μια σχέση, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε και μόνοι. Είμαστε και εμείς σαν τα σκυλιά, μια αγέλη. Θέλουμε να έχουμε παρέα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει μόνος. Αλλά συμβουλή μου, μην χαλάτε ζευγάρια, μην χαλάτε οικογένειες. Είναι μεγάλη αμαρτία, πρώτα-πρώτα και από το Θεό, αλλά να μην έχετε κακά ξεμπερδέματα. Δηλαδή, από ζήλια ο πρώην μπορεί να πάρει το τουφέκι να σε πυροβολήσει. Από ζήλια μπορεί να σε μαχαιρώσει. Από ζήλια μπορεί να σε πατήσει με το αμάξι. Από ζήλια μπορεί να σε κάνει κάθε δυο. Μην χώνεστε εκεί που δεν σας παίρνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέστε αυτή την ιστορία. Όλες οι ιστορίες μου είναι αληθινές. Δεν υπάρχει ούτε τόσο ψέμα μέσα στις ιστορίες
του Snake Hunter. Είναι όλα παρμένα από τη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την εκπομπή μου. Snake Hunter από Σέρες. Ευχαριστώ. Να έχετε μια καλή μέρα.